Κάνετε καλά, είσαστε. Μπράβο, μπράβο, χαιρόμαστε. Έμαθα την προηγούμενη φορά, τα είπατε ωραία, για την εξομολόγηση. Εμείς βρήκαμε ευκαιρία και κάναμε έτσι μια μικρή περιοδία στη Μακεδονία επάνω. Και εκεί κάναμε κάποια ομιλία, είχαμε κάποιες υποχρεώσεις ποιμαντικές. Έτσι, λίγο να μην βαρεθείτε και να μας βλέπετε, είπαμε να φύγουμε για μια στιγμή. Τώρα πάλι εδώ είμαστε. Με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Και στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή μετά την ύψος του Τιμίου Σταυρού, όπως λέμε, κάπου λέει εκεί πέρα μεταξύ πολλών ότι καθένας που θα με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Αν κάποιος λέει όμως ντροπιαστεί και δεν με ομολογήσει, τότε θα ντρέπομαι και εγώ να τον ομολογήσω εκεί πάνω, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και αυτό είναι ένας λόγος τον οποίο τον προσπερνάμε εύκολα και μάλιστα πολλές φορές έχουμε την εντύπωση, την εσφαλμένη, ότι όταν μιλάμε για ομολογία έχει να κάνει μόνο για το θέμα της πίστης. Και όντως, αυτό είναι το προφανές. Αλλά ομολογούμε καμιά φορά, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Και τι θέλω να πω έτσι, αυτό είναι κάτι που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Το να σε ρωτήσει ο άλλος αν είσαι χριστιανός και να πεις ναι είμαι χριστιανός, είναι προφανές ότι πρέπει να ομολογήσεις. Εάν κρύψεις και αυτό, τότε δεν κάνεις να λέγεσαι χριστιανός. Να σε ρωτήσει αν είσαι ορθόδοξος και αν είσαι πιστός ορθόδοξος και να επιμείνεις και να πεις ορθόδοξος είμαι και να σε απειλήσει για να αρνηθείς και να πεις άλλα πράγματα και να σταθείς εδραίος στην πίστη σου, πάλι είναι αυτονόητο και πρέπει να γίνει. Αν και αυτά τα αυτονόητα σήμερα δεν πολύ γίνονται. Εύκολα κρύβουμε την ταυτότητά μας, εύκολα κρύβουμε την ιδιότητά μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών. Καμιά φορά, πολύ κληρική και λαϊκή, δεν πολύ λέμε και ότι είμαστε Ορθόδοξοι και το τι σημαίνει αυτό και τι διαφορές έχουμε με τους άλλους, για να μην τους θίξουμε, να μην τους προσβάλλουμε, για να μην προκαλέσουμε αρνητικά συναισθήματα, θα πει κάποιος. Και δεν ομολογούμε, αλλά πάντως είναι προφανές ότι πρέπει να ομολογούμε. Είναι γνωστό. Ακόμη και αυτοί που δεν ομολογούν την αλήθεια της πίστης, όπως αυτή έχει, ξέρουν κατά βάθος ότι κάνουν λάθος. Ξέρουν, γι' αυτό και προσπαθούν πάντοτε να δικαιολογηθούν, ότι για κάποιο λόγο δεν είναι τόσο καθαρή η ομολογία τους. Άλλος γιατί είναι αιχμάλωτος, λέει, άλλος γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Αλλά υπάρχει και μία έλλειψη έμπρακτης ομολογίας της ταυτότητάς μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών, συσταυρουμένων με το Χριστό και συναναστημένων, η οποία δεν είναι προφανής και δεν την καταλαβαίνουμε περισσότεροι. Το να ομολογήσω τον Χριστό με τα λόγια είναι καλό. Αλλά χρειάζεται να τον ομολογώ και με τα έργα. Θυμάμαι παλιά. Τι είναι αυτό το χαρτάκι εκεί. Σταματήστε εδώ κάποιος. Λοιπόν, θυμάμαι παλιά έλεγαν κάποιοι ευσεβείς κληρικοί και έτσι μεγάλης ηλικίας.
Λέει, κάποτε εμείς είχαμε κατηχητικό, ξέρω εγώ, στην τάδε μεγάλη ενορία της Αθήνας, γεμάτα τα καθίσματα και ο γυναικονίτης, λέει, κατηχητικό αρένων, κατώτερο, το δημοτικό, που σήμαινε ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί που πήγαν όμως, γιατί μου το έλεγαν όταν ήμουν εγώ κατηχητής, μιλούσε για ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι 50 χρονών εκείνη την εποχή που μου το λέγανε. Αυτοί οι 50 δεν ήταν στην εκκλησία όλοι. Που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όχι μόνο σε αυτά που λέγαμε, αλλά σε αυτά που κάναμε και σε αυτά που δίναμε ως παράδειγμα. Έρχονται οι παλιότεροι και λένε εμείς στα χωριά μας νηστεύαμε, εκκλησιαζόμασταν, κάναμε, ράναμε, τα παιδιά μας σήμερα δεν ακολουθούν. Ναι, αλλά μήπως και εσείς όταν ήρθατε στην Ξελογιάστρα Αθήνα αρχίσατε και νηστεύατε λιγότερο και πιστεύατε λιγότερο και εκκλησιαζόσταν λιγότερο και γενικώς αφήσατε τα πράγματα στην πράξη και τα παιδιά δεν πήραν παράδειγμα. Έρχονται και σήμερα άνθρωποι στην εκκλησία. Παραπονιούνται για ότι τα παιδιά τους δεν ακολουθούν, για εσάς δηλαδή που είστε νεότεροι. Μάλλον για αυτούς που δεν έρχονται μέχρι εδώ. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν μπαμπά, χριστιανό μεν, αλλά δικηγόρο ενδεχομένως, ο οποίος κάνει το χριστιανό αλλά λέει και πολλά ψέματα. Χριστιανό μεν, αλλά γιατρό, ο οποίος κάνει το χριστιανό, αλλά είναι και γιατρός από εκείνους που μαδάνε τους ανθρώπους μέχρι τελευταίας ρανίδος για να τους προσφέρουν αναργύρως τις υπηρεσίες τους. Μήπως είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, χριστιανοί αλλά έμποροι που στο εμπόριο κλέβουνε. Μήπως είναι χριστιανοί από εκείνους που πάνε στην εκκλησία αλλά εύκολα αγανακτούν με το κάθε τι. Εύκολα βαριγκωμάνοι για τα πάντα. Εύκολα δεν θέλουν να σηκώσουν κανένα σταυρό. Καμία ταλαιπωρία. Οπότε τα παιδιά πήραν αυτό το μήνυμα. Και ερχόμαστε κι εμείς που ερχόμαστε τώρα στην εκκλησία εδώ πέρα. Γιατί να λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε 300-400 εδώ μέσα, δεν ξέρω πόσοι είμαστε. Μήπως δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο χαρούμενοι, γιατί αν ήμασταν εμείς οι 300-400 όπως πρέπει, θα είχαμε αναγκαστεί να φτιάξουμε άλλους 500 ναούς για να χωράνε τον κόσμο. Μήπως τελικά στην πράξη δεν ομολογούμε Χριστό. Μήπως δεν ομολογούμε την πίστη μας στον Εσταυρωμένο που μας καλεί σε συσταύρωση για να βρούμε και Ανάσταση. Μήπως λέω το γεγονός ότι στη γενιά μας έχουμε μια προϊούσα, θα μου επιτρέψετε ένα νεολογισμό, μπακουροποίηση της κοινωνίας, την έχουμε ξαναπεί, δεν παντρεύονται οι άνθρωποι. Γιατί, ενώ είναι χριστιανοί, γιατί δεν πιστεύουν τελικά στο Χριστό. Γιατί θέλουν να έχουν ένα σεντούκι με χρυσό, παρά τον Χριστό στην καρδιά τους, για να μπορέσουν να καθίσουν πάνω στο σεντούκι και να αισθάνονται ασφαλείς. Μήπως το γεγονός ότι δεν κάνουμε εμείς παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι μπελάς, λέει κάποιος, τα παιδιά είναι σταυρός, λέει άλλος, μα είναι σταυρός τόσο το καλύτερο. Θα σηκώσει το σταυρό σου και θα πας στον παράδεισο. Μήπως αυτό δείχνει ότι τελικά δεν είμαστε πιστοί και δεν ομολογούμε το Χριστό. Για δείτε άλλους πιστούς εντός εισαγωγικών, ακόμη όχι άλλων χριστιανικών δογμάτων, αλλά και άλλων θρησκειών. Μήπως τελικά κατά το ανθρώπινο είναι πιο πιστοί από μας, ακόμη και αν δεν ομολογούν τον αληθινό Θεό. Για κοιτάξτε τους φίλους μας, τους μουσουλμάνους γύρω-γύρω. Έχουν πιο πολλά λεφτά από μας. Έχουν καλύτερη εξασφάλιση από μας. Αλλά θεωρούν χρέος τους να κρατήσουν αυτό το παλαιοδιαθηκικό που το κλέψε ο Μωάμεθ και το έβαλε και στη θρησκεία τους. Ότι θα πληθύνω, λέει, το σπέρμα σου σαν την άμμο της θαλάσσης. Και θέλουν να πληθυνθούν. Εμείς γιατί? Γιατί έχει έξοδα, λέει ο γάμος. Γιατί έχει έξοδα η τεκνοποιία. Όλα έχουν έξοδα και εμείς δεν υπολογίζουμε σε αυτόν που μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά, αλλά υπολογίζουμε σε τούτο που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να γίνουν κάποιες δουλειές. Μέσα σε αυτές και τα παιδάκια μας ή το παιδάκι μας για να το έχουμε βασιλόπουλο.
μήπως σε αυτό το πλαίσιο της ομολογίας θα ζητήσει ο Χριστός να δει πράξεις και αποφάσεις σοβαρές από τον καθένα από μας. Μίλαγα με ένα φίλο την Κυριακή το βράδυ και μου λέει, δεν ανακατεύομαι με την πολιτική, σας το έχω ξαναπεί. Γιατί ρε αδερφέ, λέει, πού να μπεις εκεί μέσα, εκείνο, τ' άλλο, αυτά, είναι που είναι και όπως είναι όλα τα πράγματα. Εντάξει, λέω, ας τους άλλους, λέω, τους βρώμικους να εμπλακούν και θα έχεις παράπονο, γιατί οι βρώμικοι δεν μιλάνε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, έτσι. Ποιος θα μιλήσει για αυτά? Μήπως το μέτρο του δυνατού και για τον καθένα από μας ομολογία είναι να κάνει αυτό που περνάει από το χέρι του και όχι μόνο να λέει ότι είμαι χριστιανός, την ώρα που περνάει από το χέρι του. Μήπως θα έρθει η ώρα και θα πει ντράπηκες να πας στο Δημαρχείο που σε θέλαν για Δημοτικό Σύμβουλο, στη Βουλή που σε θέλαν για Βουλευτή, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και να πεις ότι είμαι χριστιανός και κρυβόσουνα και καλά πίσω από το γεγονός ότι δεν αλλάζει τίποτε, δεν υπάρχει λόγος να κάνω τίποτε και έμενε στην αδράνειά σου. Μήπως δείχνει αυτό βασικά την έλλειψη της διάθεσης να σηκώσουμε κάποια δυσκολία, κάποιο σταυρό? Μήπως το ότι παρατάμε τους γονείς μας στα γυροκομεία και στις διάφορες δομές δείχνει ότι δεν θέλουμε να σηκώσουμε σταυρό? Άρα δεν ομολογούμε τον Χριστό. Γιατί σήμερα άνθρωποι που μεγάλωσαν παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα καμιά φορά μπαίνουν στα απρόσωπα γυροκομεία και ευτυχώς που υπάρχουν. Γιατί ο γιος δεν μπορεί να πει στην ύφη κράτα τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Πώς να την κρατήσει η νύφη, μήπως είναι η μάνα της ή ο πατέρας της? Έτσι και όταν θα έρθει η ώρα της μάνας της και του πατέρα της θα πει και ο άλλος δεν κράτησε τη μάνα μου και τον πατέρα μου και καταλήγουν οι άνθρωποι να πεθαίνουν μόνοι τους. Και τι σημαίνει πεθαίνω μόνος μου? Το συναισθηματικό κομμάτι ότι με εγκατέλειψαν αυτοί στους οποίους προσπάθησα με λάθη ενδεχομένως να δώσω το είναι μου, να δώσω τα πάντα, αλλά και ένα πνευματικό κομμάτι. Πεθαίνουν απρόσωποι, ανεκκλησίαστοι, ανεξομολόγητοι και ακοινώνητοι. Μακάρι και όπου υπάρχει καμιά νοσοκόμα σε αυτά τα γυροκομεία, να έχει καμιά ευαισθησία να φωνάξει κανένα παπά πριν πεθάνουν να κοινωνήσουν. Φεύγουν οι άνθρωποι ατακτοποίητοι. Και εμείς τι κάνουμε? Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Πληρώνουμε 1.200, 1.300, 1.500, 2.000 για να τους βάλουμε στο γυροκομείο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ότι κάναμε το καθήκον μας, έτσι. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός και ορθοδοξία. Η ορθοδοξία και ο χριστιανισμός έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ξεκινάνε από τη θεωρία, από τα δόγματα, αλλά καταλήγουν σε πράξεις. Κάποιοι από τους νεομάρτυρες δώσαν το αίμα τους για να μην χαλάσουν την νηστεία. Τους λέγανε φάει ότι είναι Παρασκευή και δεν τρώγανε και τους έλεγε ο μουσουλμάνος θα σας σκοτώσω και δεν τρώγανε. Και εμείς πόσο εύκολα τη χαλάμε την νηστεία? Πόσο εύκολα δεν εμπίπτουμε στην κατηγορία εκείνων που ντρέπονται να ομολογήσουν Χριστό? Γιατί όταν είμαι έτοιμος να πω κάνω δίαιτα, είμαι χορτοφάγος, αλλά δεν είμαι έτοιμος να πω ότι νηστεύω, σημαίνει ότι αρνούμε την ταυτότητά μου, αυτό που πιστεύω, αυτό που θέλω να είμαι. Άρα κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι θα έπρεπε να κοσκινήσουμε τη ζωή μας και να δούμε πραγματικά πώς στεκόμαστε, όχι μόνο εσωτερικά μέσα μας, σε σχέση με το Θεό. Εγώ την πίστη μου λέει την έχω και ο καθένας εννοεί δικό του πράγμα για πίστη. Προτεστάντικη ορθοδοξία. Έχουμε φτιάξει περισσότερες από τις παραφιάδες των προτεσταντών εμείς, μόνο που έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν έναν αρχηγό και έναν οπαδό οι δικές μας ορθόδοξες προτεστάντικες παραφιάδες. Ο καθένας από εμάς έχει φτιάξει δική του ορθοδοξία.
Μέσα σου λέει να είσαι τι είσαι. Άσε παραπέρα. Δεν χρειάζεται να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ναι, το λέει και ο Χριστός. Να μην φαινόμαστε, να μην διατυμπανίζουμε, να μην καυχόμεθα για αυτά τα πράγματα, για το αν κάνουμε κάτι καλό, γιατί το κάνουμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν είπε πουθενά κρύψε την πίστη σου. Δεν είπε πουθενά πάψε να λες ότι νηστεύεις. Νίστεψε λέει. Και να μην φαίνεσαι ότι νηστεύεις, αλλά να φαίνεσαι ωραίος, αρχοντικός, χαρούμενος, αλλά να νηστεύεις, όχι να τρως για να μην φανεί ότι νηστεύεις. Αυτό δεν το είπε το Ευαγγέλιο. Πώς λοιπόν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί? Πώς θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι κιόλας και να καυχόμαστε για την ορθοδοξία μας? Πώς θέλουμε να επικαλούμαστε Αγίους που είχαν τελείως διαφορετικό τρόπο σε αυτά όλα τα ζητήματα? Όλοι οι Άγιοι, από τους παλαιότερους μέχρι τους πιο σύγχρονους, όλοι ήταν πολύ ξεκάθαροι στο θέμα της πίστης τους. Δεν είχαν προσωπική πίστη, είχαν την πίστη της Εκκλησίας. Όπως αυτή είναι μέσα στη Γραφή, στις Συνόδους και στην Ιερά Παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και όλοι αυτοί προσπαθούσαν να ζούνε τη ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή που υπαγορεύει αυτή η πίστη, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα. Και όταν δεν κατάφερναν κάτι, έτρεχαν στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Εμείς πάρα πολλές φορές νομίζω ότι συνθηκολογούμε απείρως πριν από την εξομολόγηση, με την αμαρτία, με την αθεία, με την απιστία ή την ολιγοπιστία μας, συνθηκολογούμε πραγματικά με το διάβολο και επειδή κάποια στιγμή μας τύπτει και λίγο η συνείδηση, πάμε και στην εξομολόγηση. Χωρίς όμως τη σοβαρή απόφαση ότι θέλω, Χριστέ μου, να μην τρέπεσαι για μένα, αλλά να λες, κοίτα το παιδί μου αγωνίζεται. Βάλτε λίγο έτσι με μία ανθρωποπαθή, έτσι, παρομοίωση τα πράγματα στο μυαλό σας. Τι θα κάνατε για να είναι περήφανος ο Χριστός που είστε παιδιά Του? Και περάστε μέσα από αυτό το κόσκινο όλες τις εκδηλώσεις σας. Είναι δυνατόν να λέω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και να φοβάμαι πραγματικά υπερβολικά το θάνατο ή την ασθένεια? Πού είναι η Ανάσταση? Πού είναι η πίστη στη Βασιλεία Του? Πού είναι η πίστη στο γεγονός ότι δεν πεθαίνουμε, αλλά κοιμόμαστε? Είναι δυνατόν να λέω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και να ξορκίζω τη φθορά, την ευεργετική φθορά από πάνω μου, όπως ο διάολος φοβάται το λιβάνι, έτσι να φοβάμαι κι εγώ μια ρητίδα στον καθρέφτη ή μια άσπρη τρίχα? Τι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε τότε? Ποια ορθοδοξία έχουμε να δώσουμε? Είπε ο Άγιος Παΐσιος ότι θα έρθει καιρός, λέει, που θα σας τραβάνε από το μανίκι και θα σας λένε οι άλλοι που δεν είναι χριστιανοί, πες μου για το Χριστό. Θα πρέπει να βρουν μανίκι να μας τραβήξουν. Τα έχουμε καταργήσει τα μανίκια, είμαστε τα τυραντάκια όλοι μας. Εξωτερικά και εσωτερικά. Θα πρέπει να βρουν λίγη πίστη και λίγο παράδειγμα σε μας. Έμπρακτο. Έμπρακτο παράδειγμα. Όχι λόγια. Για να μπορέσουμε να τους ελκύσουμε. Γιατί αλλιώς θα βγάλουμε ψεύτη και τον Άγιο Παΐσιο. Έτσι λοιπόν, όσο μπορείτε, δείτε και αυτή την πλευρά της ομολογίας. Μιας ομολογίας που δεν περιορίζεται στα λόγια. Ξέρετε, αν ήταν τα λόγια μόνο, θα ήμασταν όλοι Άγιοι. Εγώ πρώτα, έχω πει τόσα, θα λέγατε τα κάνει κιόλας αυτός, τι καλά, μπράβο. Αλλά δυστυχώς δεν γίνονται. Καλούμαστε να τα κάνουμε όμως. Να είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το δρόμο, σε αυτόν τον αγώνα και να είμαστε με λαχτάρα. Με μία καλή αγωνία σε αυτόν τον αγώνα. Όχι να είμαστε και να λέμε δεν πειράζει τώρα κι αν δεν κάνεις τούτο και αν δεν κάνεις το άλλο και αν δεν κάνεις εκείνο. Άνθρωπος είσαι. Καλά, ότι είσαι άνθρωπος το ξέρουμε. Αν ήσουν άγγελος
θα σου βάζαμε άλλους κανόνες. Αλλά αφού είσαι άνθρωπος και σου βάλαμε αυτούς τους κανόνες, θα σου πει ο Χριστός, τους είχα ζυγίσει και έβλεπα ότι τους κάνουν οι άνθρωποι. Και αν δεν με πιστεύεις, θα πει ο Χριστός, κοίτα γύρω σου, Αγία Σοφία, με τις τρεις κόρες της και όλους τους άλλους Αγίους και δες τι έκαναν. Και μη λες ότι εγώ δεν μπορώ. Αφού αυτοί μπόρεσαν, μπορείς και εσύ. Καταλάβατε. Γι' αυτό το λόγο το λέω σαν έκκληση πιο πολύ και σαν παρότρινση αυτά που λέω σήμερα. Η ομολογία μας να είναι έμπρακτη. Και στα λόγια, αλλά και στα έργα. Και κάθε φορά που έρχεται η ώρα στην πράξη να διαλέξω το ένα ή τον άλλο, το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας, να λέω τι θα έλεγα σε κάποιον σε αυτή την περίπτωση, τι θα τον συμβούλευα, γιατί είμαστε και εύκολοι στο να συμβουλεύουμε τους άλλους, έτσι δεν είναι? Μάλλον θα το συμβούλευα αυτό. Κλείς το στόμα σου, Παπαγιώργη, κλείσε τα μάτια και τα αυτιά του λογισμού και πήγαινε κατά τη μεριά που θα συμβούλευε στους άλλους. Τη σωστή μεριά και όχι στην αντίθετη. Αν ο καθένας από μας με επιμέλεια κάνει αυτή την πνευματική εργασία, τότε δεν θα έχουμε εκκλησίες να αγιογραφήσουμε τα πρόσωπά σας. Δεν θα χωράτε, θα είστε πάρα πολύ Άγιοι και θα πρέπει να φτιάξουμε καινούργιες εκκλησίες, να βάλουμε και τους καινούργιους Αγίους. Επειδή όμως δεν τα κάνουμε αυτά, γι' αυτό μένουμε στους παλαιούς, άντε και σε κάποιους που ξεφεύγουν από κάθε γενεά. Αυτοί που ξέφυγαν έκαναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και δεν τους πήρε ο συρμός, ο δαιμονικός, της μη ομολογίας του Χριστού στην πράξη, αλλά ακολούθησαν τον Χριστό. Ήταν οι ποιήσαντες και διδάξαντες. Και γι' αυτό το λόγο εκλήθησαν μεγάλοι οι Άγιοι μας και μας καλούν σε αυτό το δρόμο. Ο καθένας λοιπόν ας βάλει το νου του να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και ας κάνει τα απαραίτητα. Γιατί είπαμε, στα λόγια συνήθως είμαστε όλοι καλοί. Στην πράξη όμως νομίζω δεν ομολογούμε Χριστό. Μεθαύριο, τον Νοέμβρη στις 4 του μηνός, θα ακούσετε για έναν Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη, τον έχετε ακουστά έτσι, τον οποίο τον λένε ομολογητή. Γιατί το λένε ομολογητή? Άφησε συγγράμματα, έδωσε την ορθή ομολογία εναντίον των αιρετικών? Όχι, γιατί με τη ζωή του την ίδια ομολογούσε διαρκώς τον Χριστό. Κόντεψε να τον θανατώσουν για τον Χριστό. Δεν είχε λόγους να μιλήσει και να κηρύξει και να λέει πολλά. Δεν είχε αυτό το χάρισμα, δεν ήξερε καλά-καλά τα ελληνικά, να ξέρετε. Λίγα λόγια ήξερε ελληνικά, περισσότερα γεωργιανά, ρώσικα, γιατί ήταν από τα μέρη εκεί πέρα του Πόντου και της Τυφλίδος, νομίζω, της Αργυρούπολης του Πόντου, και ήξερε και λίγα τουρκικά και συνενογιόταν με τους πρόσφυγες εκεί της Δράμας και της Μακεδονίας με αυτά τα λίγα λόγια που ήξερε. Αλλά όταν τον στήσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα, πριν έρθει στην Ελλάδα, στάθηκε μπροστά. Και αυτό ήταν 1000 λέξεις. Δεν χρειαζόντουσαν περισσότερα λόγια. Κάπως έτσι πρέπει κι εμείς να πάρουμε στα σοβαρά την ομολογία του Χριστού. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αξιώνει όλους και όλους μας. Να έχουμε και καλή ομολογία, για να έχουμε και καλή απολογία. Απολογία εν λόγεις και έργεις, όχι μόνο στα λόγια, έτσι. Να είστε καλά και να σας χαριτώνει όλους ο Θεός να φτάσετε αυτό το πράγμα που είπαμε σήμερα.